είμαστε εδώ γιατί οι ανάγκες στην καθαριότητα είναι τόσο μεγάλες που δεν επαρκούσαμε και πιο μπροστά. Χρειάζονται και παραπάνω προσλήψεις, όχι μερικής απασχόλησης που είναι οι συναδέλφισσες και έχουν και για τις μετανάστρες που προείπε και η πρόεδρος εδώ, που ήταν χρόνια στα σχολεία και δεν τις προσλαμβάνει τώρα. Δηλαδή, μία συναδέλφισσα με 18 και 19 χρόνια που είναι στο σχολείο, επειδή δεν ξέρει καλά τα ελληνικά, πάει να πει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Με πετάνε έξω τώρα χωρίς να βγει το όνομά μου έξω. 13 χρόνια δουλεύω στο σχολείο, καθαρίστρια, έχω δώσει τη ψυχή εκεί μέσα και με πετάξαν έξω. Είναι κρίμα, ρατσισμό, κρίμα, πάρα πολύ. Έπρεπε τουλάχιστον να ξέραμε τι γινόταν. Ένα μήνα τελευταία στο σχολείο που ήταν η γρήπη, εμείς δουλεύαμε με ψυχή στο σώμα. Καταρχήν να καταγγείλουμε ότι δεν έχουν έρθει ακόμα καθαρίστες στη σχολεία. Εγώ είμαι στο δεύτερο γέλ Γαλατσίου και σε όλα τα σχολεία του Γαλατσίου δεν έχουν έρθει ακόμα καθαρίστες και Δευτέρα ανοίγουμε. Και αντί να ασχοληθεί το Υπουργείο με το πώς θα μονιμοποιήσει αυτές τις συναδέλφισσες, θα είναι επαρκές το προσωπικό, ασχολείται με το πώς θα πετάξει έξω έπειρο προσωπικό που δουλεύουν χρόνια στα σχολεία με μια ρατσιστικού τύπου απόφαση. Εμείς απαιτούμε τώρα οι καθαρίστες στα σχολεία, τώρα με μόνιμη σχέση εργασίας, επαρκές προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες και προφανώς δεν πρέπει να ξέρουν να κλείνουν το λίο για να σφουγγαρίζουν, για να μην κοροϊδευόμαστε. Προφανώς η εμπειρία είναι σε άλλο επίπεδο, να κάνουν τη δουλειά τους καλά που την κάνουν πολύ καλά. Γιατί όλα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες.